Γαλλίας. Για μια ακόμα φορά, θέλω να σας ευχηθώ εκ μέρους όλων μας καλή επιτυχία στην άσκηση των υψηλών σας καθηκόντων. Και θέλω να σας τονίσω ότι αυτό το αισθανόμαστε εμείς οι Έλληνες τόσο περισσότερο όσο η δική σας επιτυχία κατά την άσκηση των καθηκόντων σας είναι επιτυχία της Γαλλίας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Τόνισα το πρωί ότι οι δεσμοί της Ελλάδας με τη Γαλλία έχουν βαθιές ρίζες. Και τόνισα τις πολιτικές ρίζες. Όμως εδώ θέλω να προσθέσω ότι οι ρίζες αυτές είναι ακόμη βαθύτερες επειδή είναι ρίζες πνεύματος και πολιτισμού. Θα αναφέρω μόνο δύο παραδείγματα. Δύο κορυφαίων Γάλλων διανοητών που δείχνουν με ποιο τρόπο η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν δεσμούς οι οποίοι αρχίζουν από τα θεμέλια της δημοκρατίας μας και του πολιτισμού μας. Το πρώτο παράδειγμα είναι ο Άντελε Μαλρό και αυτή η περίφημη, μνημειώδης ομιλία του στις 28 Μαΐου του 1959 κατά την πρώτη φωταγώγηση της Ακρόπολης. Όταν εκεί τόνισε τη σημασία της Ελλάδας για τη γέννηση της δημοκρατίας, αλλά κυρίως τη σημασία της Ακρόπολης και του Παρθενώνα για τη γέννηση του πολιτισμού της Δύσης και βεβαίως του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η δεύτερη προσωπικότητα είναι η μεγάλη ελληνίστρια, η Ζακλίν Ντερομιγί. Εκείνη, για την οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι το έργο της, οι πόρους μουσικής, είναι μια παγκόσμια πνευματική συμφωνία, ένα σύμνος πραγματικός για τη σημασία της αρχαίας Ελλάδας και του αρχαίου πνεύματος της Ελλάδας σε διαφορά τον ίδιο τον πολιτισμό μας. Κύριε Πρόεδρε, θεωρούμε εμείς οι Έλληνες, το τόνισα, το επαναλαμβάνω, ότι οι ευθύνες σας κατά την άσκηση των καθηκόντων σας είναι τόσο μεγαλύτερες όσο ο ρόλος της Γαλλίας, της οποίας ηγείστε, υπερβαίνει το γαλλικό λαό. Αφορά την Ευρώπη, αφορά το μέλλον της Ευρώπης. Ακούγοντάς σας σήμερα, στην Πνίκα, σε αυτή την ομιλία που είναι αντάξια ενός πραγματικού Ευρωπαίου ηγέτη, όχι μόνο Γάλλου ηγέτη, Ευρωπαίου ηγέτη, εκεί αντιλήφθηκα και είμαστε βέβαιοι πλέον όλοι ότι αυτό το ρόλο στο όνομα της Γαλλίας και στο όνομα της Ευρώπης θα τον φέρετε σε πέρας με επιτυχία. Φάνηκε από αυτό τον τόπο ο οποίος σας ενέπνευσε και που είναι ο τόπος όπου ακριβώς συναντήθηκαν οι θεσμοί και το πνεύμα. Συναντήθηκαν η δημοκρατία και ο πολιτισμός. Γι' αυτό η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας είναι λίκνο και κοιτίδα και της δημοκρατίας και του πολιτισμού. Και είναι αυτά που μας εμπνέουν και σας ενέπνευσαν να σκεφτούμε πώς πρέπει να χτίσουμε την Ευρώπη του μέλλοντος, εμπνεώμενοι από τις ελληνικές ρίζες του πολιτισμού και της δημοκρατίας, αλλά εμπνεώμενοι και από αυτό το οποίο σκέφτονταν εκείνοι που ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ξεκίνησε αυτό το μεγάλο εγχείρημα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακριβώς για να μην ζήσει ποτέ η Ευρώπη τους εφιάλτες του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Και εκείνα τα οποία μπορούμε να εμπνευστούμε και τα οποία συνοψίζουν αυτά τα οποία είπατε είναι ότι η Ευρώπη, για να παίξει το ρόλο της που υπερβαίνει τους λαούς της, και είναι ρόλος πλανητικός, γιατί αφορά την ανθρωπότητα, το μέλλον της, την προοπτική της, πρέπει αυτή η Ευρώπη να χτιστεί πάνω σε δημοκρατικές βάσεις. Πρέπει να είναι η Ευρώπη με ομοσπονδιακή μορφή, η οποία όμως στηρίζεται στη δημοκρατική αρχή και ανταποκρίνεται στις αρχές και τις αξίες της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας.
Είναι η Ευρώπη εκείνη όπου η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία συνυπάρχουν όχι μόνο σε επίπεδο λήψης αποφάσεων αλλά και σε επίπεδο ελέγχου. Για να υπάρχουν στην Ευρώπη τα θεσμικά εκείνα αντίβαρα τα οποία μπορούν και πρέπει να οδηγήσουν σε ένα μέλλον το οποίο αναλογεί στον παγκόσμιο ρόλο της Ευρώπης. Και το δεύτερο βασικό σημείο είναι το σημείο που αφορά το κοινωνικό κράτος, το κοινωνικό κράτος δικαίου. Επιμένω, κύριε Πρόεδρε, στον τομέα αυτών, γιατί ξέρω ότι είναι ένα θέμα το οποίο σας αγγίζει βαθιά. Ναι, οι λαοί της Ευρώπης έδωσαν απάντηση σε όλα εκείνα τα μορφώματα του λαϊκισμού ως νεοναζισμού, τα οποία υπονομεύουν την Ευρώπη. Και η εκλογή σας υπήρξε ένας θρίαμβος πραγματικά της δημοκρατίας απέναντι σε αυτές τις καταστροφικές δυνάμεις. Όμως, αυτοί οι λαοί, οι οποίοι έχουν αντοχές, περιμένουν από την Ευρώπη και από τους ηγέτες της Ευρώπης να θεμελιώσουν ένα κοινωνικό κράτος το οποίο βρίσκεται απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες. Ένα κράτος το οποίο μπορεί να αποφύγει τη ρήξη του κοινωνικού ιστού. Αυτό είναι εκείνο το οποίο περιμένουν από όλους. Και αυτό το κοινωνικό κράτος πρέπει να το υπερασπιστούμε και να το χτίσουμε. Monsieur le Président, Madame Macron, je résume ce que j'ai dit sur la racine démocratique de notre Europe et sur l'état social. En me référant une fois de plus. Βρίσκεται στις ρίζες της Ευρώπης και θα ήθελα να αναφερθώ για άλλη μια φορά σε μια διαπίστωση του Αντρέ Μαλρό που βρίσκεται στην περίφημη ομιλία που εξεφώνησε στις 28 Μαΐου του 1959 για την τελετή φωταγώγησης της Ακρόπολης για πρώτη φορά. Είχε πει τότε ο Αντρέ Μαλρό ότι τα βασικά και μεγαλύτερα πολιτικά προβλήματα των καιρών μας είναι να βρούμε τρόπο να θεμελιώσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη και την ελευθερία. Κύριε Πρόεδρε, εκτός όμως από αυτό το ρόλο που αφορά την Ευρώπη, εκείνο το οποίο πρέπει να δούμε σε ό,τι αφορά το ρόλο της, είναι η υπεράσπιση της ειρήνης και της δημοκρατίας σε όλη την ανθρωπότητα. Η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει αυτό τον πλανητικό ρόλο γιατί της ανήκει ιστορικά. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν προκλήσεις όπως εκείνες στη Μέση Ανατολή, όπως εκείνες στη Βόρεια Αφρική, όπως εκείνες στην περιοχή της Κορέας. Είναι αδύνατο να υπάρχουν προκλήσεις της τρομοκρατίας η οποία διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και ο πυλώνας της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας να παραμένει ατροφικός. Αυτό το ρόλο η Ευρώπη πρέπει να το διαδραματίσει. Και ακριβώς η Γαλλία και εσείς προσωπικά μπορείτε και ως προς αυτόν τον πυλώνα να ηγηθείτε μαζί με όλους εκείνους που πιστεύουν στο ευρωπαϊκό όραμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να σας τονίσω ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε βαθιά προσιλωμένοι σε αυτό το ευρωπαϊκό όραμα. Τούτος ο λαός υπέστη πολλές θυσίες και παραμένει πιστός σε αυτό το όραμα. Παραμένει πιστός στην Ευρώπη. Όχι μόνο θέλει να μείνει στην Ευρώπη, θέλει να πρωταγωνιστήσει μαζί με όλους εκείνους, μαζί σας, που οραματίζονται την Ευρώπη, που αναλογεί στην ιστορία της και στον πολιτισμό της. Και πρέπει η Ευρώπη να εκτιμήσει αυτό το λαό και τούτο. Άλλοι λαοί, χωρίς κανένα κόστος, εγκαταλείπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί νομίζουν ότι δεν τους συμφέρει αυτό το οποίο προσφέρει ως προοπτική. Η Ελλάδα, με τόσες θυσίες, τις οποίες έχει υποστεί, μένει πιστή στο όραμα. Και θα παραμείνει σε αυτό το όραμα ως το τέλος. Για να φανταστεί κανείς ως ποιο βαθμό είμαστε δεμένοι με την Ευρώπη. Θέλω να σας τονίσω ότι όλα μας τα εθνικά θέματα τα βλέπουμε μέσα από μια ευρωπαϊκή προοπτική. Μέσα από μια ευρωπαϊκή πραγματικά
ουσία η οποία σχετίζεται με αυτό τούτο το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Παράδειγμα, το κυπριακό. Το τονίζω, δεν είναι εθνικό μόνο θέμα. Είναι στην κυριολεξία ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Αλλά αν εμείς θεωρούμε ότι η λύση του Κυπριακού που πρέπει να είναι ταχύτατη και βιώσιμη, αν η λύση αυτή είναι εκείνο το οποίο όλοι πρέπει να επιδιώξουμε, η λύση αυτή δεν μπορεί να παραβιάζει βασικές αρχές και αξίες της Ευρώπης και ιδίως την έννοια της κυριαρχίας κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν είναι νοητό να υπάρχει η Κύπρος ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μειωμένη κυριαρχία, με στρατεύματα κατοχής και με εγγυήσεις τρίτων. Κάτι τέτοιο δεν παραβιάζει μόνο το άρθρο 4 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την έννοια της κυριαρχίας, αλλά θα δημιουργούσε ένα καταστροφικό προηγούμενο για ολόκληρη την Ευρώπη. Για να σκεφτούμε αν αποδεχόμαστε μια τέτοια λύση. Τι προηγούμενο θα υπήρχε, το οποίο θα μπορούσε να επικαλεστεί οποιοδήποτε για ολόκληρη την Ευρώπη με ό,τι αυτό συνεπάγεται στους κινδύνους του μέλλοντος. Όπως επίσης, θέλω να τονίσω ότι το ίδιο συμβαίνει και με τις σχέσεις μας με τη γείτονα Τουρκία. Που στην Τουρκία, προς το φίλο λαό της Τουρκίας, αυτό το γειτονικό λαό που η μοίρα μας έδεσε να ζούμε ειρηνικά, λέμε τούτο πάντοτε. Επιδιώκουμε την ειρήνη. Επιδιώκουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θέλουμε αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική. Μόνο που η Ευρώπη έχει κανόνες. Η Ευρώπη έχει ως βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο, που μόνο ο πλήρης σεβασμός του επιτρέπει να πορευτεί κανείς μέσα σε αυτή την Ευρώπη. Αυτό το κεκτημένο προϋποθέτει ότι γίνονται σεβαστά τα σύνορα της Ελλάδας, που είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καθορίζονται από τη Συνθήκη της Λοζάνης, η οποία δεν αφήνει κανένα περιθώριο για γκρίζες ζώνες ή άλλες αμφισβητήσεις. Και εδώ η Ελλάδα δεν υπερασπίζεται μόνο τα σύνορά της, υπερασπίζεται τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λέμε προς τη γείτονα Τουρκία ότι αυτές οι φιλίες που επιθυμούμε χτίζονται μόνο πάνω στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Ένα άλλο παράδειγμα αφορά άλλο ένα γειτονικό κράτος, την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και εκεί επιδιώκουμε την ευρωπαϊκή της προοπτική. Μόνο που λέμε το αυτονόητο, που δεν αφορά μόνο το σεβασμό της ιστορίας. Όταν ένα κράτος χρησιμοποιεί ένα όνομα, το οποίο πέρα από το ότι είναι απαντελώς ανιστόρητο, αποπνέει αλυτρωτισμό που σημαίνει αμφισβήτηση των υφιστάμενων συνόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να έχει ευρωπαϊκή προοπτική. Γιατί η ευρωπαϊκή προοπτική σημαίνει αυτό που είπα προηγουμένως. Ακριβώς τον σεβασμό του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Το ίδιο συμβαίνει και με τη γειτονική Αλβανία. Και αυτή πρέπει να βρει το δρόμο της στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Και ένας πυλώνας του ευρωπαϊκού κεκτημένου, τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Όταν βλέπουμε τέτοια κατάλυση θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως είναι παραδείγματος χάρη το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα να ευνοήσει μια τέτοια προοπτική, ευρωπαϊκή προοπτική ενός κράτους το οποίο παραβιάζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και αυτό τόνισα πριν, ότι ακόμα και τα δικά μας θέματα είναι βαλμένα μέσα σε μια ευρωπαϊκή προοπτική, γιατί μαζί με αυτά υπερασπιζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρωπαϊκό όραμα. Κύριε Πρόεδρε, τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι σήμερα ακριβώς, στην Πνίκα, εκεί, δώσατε σε όλους μας και ιδίως στο λαό μας, στην Ελλάδα, που είναι τόσο συνδεδεμένη με τη Γαλλία, δώσατε ακριβώς ξανά την ελπίδα ότι νέο αγώνας για την Ευρώπη αρχίζει και θα συνεχιστεί. Ως την τελική δικαίωση αυτού του αγώνα, που αφορά όχι μόνο τους λαούς της Ευρώπης, αλλά τον κόσμο ολόκληρο. Θα πορευτούμε για την Ευρώπη, η οποία ανταποκρίνεται σε αυτές ακριβώς τις αρχές και τις αξίες από τις οποίες ξεκίνησε. Τις αξίες του πολιτισμού και της δημοκρατίας. Εκείνες που πρέπει να μας εμπνέουν στο μέλλον, εκείνες που καθορίζουν την προοπτική της Ευρώπης. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και για αυτήν την μνημειώδη ομιλία, η οποία νομίζω
ότι ανταποκρίνεται στο πρότυπο ενός Ευρωπαίου ηγέτη. Ενός ηγέτη οραματιστή, γιατί έχουμε ανάγκη στην Ευρώπη από ηγέτες και ιδίως οραματιστές ηγέτες. Γιατί ίσως μία από τις μεγάλες κακοδαιμονίες που επηρέασαν την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά τη διαιώνιση αυτής της κρίσης, την οποία όλοι αντιμετωπίζουμε, είναι η έλλειψη σημαντικών ηγετών που μπορούν να υπερασπιστούν το όραμα και την προοπτική της Ευρώπης. Στο πρόσωπό σας βρίσκουμε έναν συναγωνιστή, ας το πω έτσι, σε αυτό το μεγάλο αγώνα. Έναν οραματιστή που μαζί σκεφτόμαστε όλοι οι λαοί οι οποίοι αναλογίζονται τις δικές τους ευθύνες για την Ευρώπη, το πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε το μέλλον των λαών μας, αλλά και του κοινού μας οικοδομήματος, της κοινής μας οικογένειας, της ευρωπαϊκής οικογένειας. Με αυτές τις σκέψεις, επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να υψώσω το ποτήρι μου και να ευχηθώ σε εσάς και την κυρία Μακρόν υγεία και ευτυχία. Και σας παρακαλώ να μεταφέρετε στο μεγάλο φίλο γαλλικό λαό τους αδελφικούς χαιρετισμούς του ελληνικού λαού και τις ευχές όλων μας του ελληνικού λαού για την επιτυχία και την ευημερία που αξίζει ο γαλλικός λαός με βάση την ιστορία του και την προοπτική του. Παρακολουθήσαμε λοιπόν την προσφώνηση του Έλληνα Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή ανεβαίνει στο βήμα ο Εμμανουέλ Μακρόν. Να ακούσουμε την δική του αντιφώνηση. Monsieur le Président de la République Hellénique, Madame. Monsieur le Premier Ministre, Ελληνικής Δημοκρατίας. Mesdames, Messieurs, Κύριε Πρωθυπουργέ. Mesdames, Messieurs. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι. Merci, Monsieur le Président, pour les mots que vous venez d'avoir. Σας ευχαριστώ πολύ για τα λόγια που εκφωνήσατε για την χώρα μου, για το λαό μας, αλλά και για την αντιπροσωπεία που είναι σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ επίσης, γιατί δείξατε ότι πρέπει να είμαστε απαιτητικοί εναντί των προκλήσεων της Ελλάδας και της Ευρώπης. Και θα πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ με πολλά από όσα είπατε. Σήμερα το απόγευμα μαζί σας με τον Πρωθυπουργό αλλά και στο λόφο της ΠΝΙΚΑΣ μπόρεσα να εκφράσω την γαλλική θέση, τις γαλλικές τοποθετήσεις έναντι της Ευρώπης, κυρίως του μέλλοντος της Ευρώπης. Η μεν και η δε βγαίνουμε από μία παρένθεση, τολμώ να πω. Μία Ευρώπη η οποία δεν ήξερε ακριβώς πώς να αντιδράσει κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης. Έχασε χρόνο, πήρε αποφάσεις που δεν ήταν πάντοτε συντονισμένες και οι συνέπειες των οποίων για πολλούς λαούς, όπως ο ελληνικός λαός, ήταν πολύ σκληρές. Θα ήθελα λοιπόν να αποτίσω φόρο τιμής στον ελληνικό λαό στο θάρρος που έχει επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια αντιμετωπίζοντας όλες αυτές τις προκλήσεις και ιδιαίτερα στην ελληνική νεολαία, στους νέους που σήμερα βλέπει τις προοπτικές της να συρρυκνώνονται, που σήμερα βρίσκεται εδώ με μια κυβέρνηση η οποία συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις. Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής σε αυτή τη νεολαία που συνεχίζει να πιστεύει στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι ανεξήγητα. Υπάρχουν πολίτες της Ευρώπης που βλέπουν την Ευρώπη σαν μια γραφειοκρατική οντότητα και την ίδια ώρα βλέπουν ένα λαό να βρίσκεται εν μέσω μιας γρυμμύτας της οικονομικής κρίσης και παρόλα αυτά να ανθίσταται και να θέλει
να αντισταθεί. Αυτή η βούληση του ελληνικού λαού μετά από 7 χρόνια σκληρών δοκιμασιών είναι αυτό που μας υποχρεώνει να μιλήσουμε για το μέλλον της Ευρώπης, για μια Ευρώπη πιο κυρίαρχη, πιο δημοκρατική, μια Ευρώπη του πολιτισμού, η οποία θα πρέπει να δημιουργηθεί εδώ μεταξύ ημών. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε τη Γαλλία, μιλάτε πολύ καλά τη γαλλική γλώσσα, έχετε σπουδάσει στη Γαλλία και πολύ πρόσφατα στην επίσημη επίσκεψή σας στη Γαλλία δείξατε ότι πραγματικά η Γαλλία έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά σας και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Και μάλιστα, όπως πολλοί Έλληνες, αγαπάτε τη Γαλλία και μιλάτε τη γαλλική γλώσσα, προσπιζόσαστε τα γαλλικά συμφέροντα και μέσω αυτής της γλώσσας, αυτού του πολιτισμού, αυτής της ιστορίας, μοιραζόμαστε την ίδια Ευρώπη μέσω των άρρηκτων φιλικών μας δεσμών. Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός και εγώ εκφωνήσαμε ομιλίες πάνω στο λόφο της Πνίκας και πραγματικά ξαναμιλήσαμε για την κοινή μας ιστορία σε αυτό το χώρο που επινοήθηκε η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Όλα αυτά δείχνουν ότι όλα αυτά μας ξεπερνούν. Η στιγμή που ζούμε είναι πιο σημαντική από εμάς. Και αυτά που είπατε για την Ευρώπη, αυτά που είπα εγώ πριν από λίγο στην Πνίκα, βασίζονται και έχουν νόημα μόνο και μόνο επειδή υπάρχει αυτή η κοινή μας ιστορία. Εσείς είστε στην άκρη της Ευρώπης, στη μυθολογία. Η Ευρώπη είναι μια μορφή που μεταμορφώνεται. Κανείς όμως δεν ξέρει μετά την αρπαγή του Δία εάν θα βρεθεί στην νότια ή στη βόρεια όχθη της Μεσογείου. Υπάρχουν πολλά που δεν έχουν διευκρινιστεί και από ό,τι φανταζόμαστε, σύμφωνα με τη μυθολογία, η Ευρώπη τελικά βρέθηκε στις ακτές της σημερινής Τουρκίας. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ, στην άκρη της Ευρώπης, μια Ευρώπη που γνωρίζει σήμερα ακραία φαινόμενα. Και ακριβώς αυτή η στιγμή που ζούμε είναι πολύ σημαντική. Κύριε Πρόεδρε, έχω έρθει εδώ σήμερα με υπουργούς οι οποίοι έχουν υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Ελλάδας τους τελευταίους μήνες. Έχω έρθει με μια πολυάριθμη αντιπροσωπεία, άντρες και γυναίκες που αγαπούν την Ελλάδα, που είναι παρόντες με τις επιχειρήσεις τους εδώ, πολλοί διδάσκουν, πολλοί εργάζονται εδώ. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς μιλούν ελληνικά. Βρίσκονται σήμερα εδώ για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η Ευρώπη είναι μια ιδέα που ενώνει τους ανθρώπους. Είναι πολλές ατομικές ιστορίες, πολλές σχέσεις που μέσα σε μια ζωή διαμορφώνονται. Και πραγματικά αυτό ακριβώς δημιουργεί την Ευρώπη. Αυτοί που βρίσκονται σήμερα μαζί μου ήρθαν εδώ με την επιθυμία να βοηθήσουν την Ελλάδα να πετύχει. Θέλουμε να γυρίσει η σελίδα των μεταρρυθμίσεων και των τριών προγραμμάτων προσαρμογής. Θέλουμε η Ελλάδα να ξαναβρει την κυριαρχία της, την οικονομική, και να επιλέξει τις μεταρρυθμίσεις που θέλει να υλοποιήσει, να ζήσει μέσα από τις επενδύσεις και την οικονομική ανάκαμψη. Όλοι αυτοί βρίσκονται εδώ για να στηρίξουν αυτή την ελληνική τροχιά. Αυτή η στρατηγική μας συνεργασία θέλουμε να πετύχει έτσι ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει τμήμα του μέλλοντος της Ευρώπης. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα μακρηγορήσω πιο πολύ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ζήσουμε συνεργαζόμενοι και θα ήθελα τελειώνοντας να πω ότι ήρθε η ώρα η Ελλάδα να ξανακοιτάξει προς το μέλλον της. Όχι να υλοποιεί κανόνες
που έχουν αποφασίσει άλλοι, να αποφασίσει το δικό της μέλλον, να μοιραστούμε μια κοινή φιλοδοξία, τη φιλοδοξία μιας Ευρώπης που μας εκπροσωπεί, όπως είπατε προηγουμένως. Και αν κάποια στιγμή έχετε κάποιες αμφιβολίες, αν κάποιοι υποσχεθούν στον ελληνικό λαό να κλείσει τα σύνορα, ότι φταίει η Ευρώπη, τότε θα πρέπει να θυμάστε ότι η Ευρώπη δεν είναι απλώς ελληνικός μύθος. Η Ευρώπη είναι μια ιστορία αγάπης, φιλίας μεταξύ πολιτών Ευρωπαίων που κυκλοφορούν. Ότι η Ευρώπη είναι κοινή λογοτεχνία, κοινή μουσική για έναν νέο Γάλλο, έναν έφηγο Γάλλο, ο οποίος διάβασε τα βιβλία του Καστοριάδη, άκουσε τη μουσική του Ξενάκη και είδε τα έργα του Κώστα Γαβρά. Όπως εσείς, κύριε Πρόεδρε, είσατε στη Σορβόνη και στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αυτή είναι λοιπόν η Ευρώπη, και αν κάποια στιγμή αμφιβάλλετε, θα πρέπει να θυμηθείτε όλα αυτά. Γιατί όλα αυτά είναι που μας ενώνουν, και για όλους αυτούς τους λόγους θα πετύχουμε. Vive la France. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Γαλλία, ζήτω η Ευρώπη. Γιατί την οικοδομήσαμε και θα συνεχίζουμε να την δημιουργούμε. Παρακολουθήσαμε λοιπόν και την αντιφώνηση του Γάλλου Προέδρου, του Εμμανουέλ Μακρόν. Εξέφρασε την στήριξη της χώρας του. Είπε ότι βγαίνουμε από μια παρένθεση, έτσι αποκάλεσε την οικονομική κρίση. Η κρίση αυτή είχε φέρει πολλές συνέπειες, σκληρές συνέπειες για αρκετούς λαούς. Ωστόσο, ο Γάλλος Πρόεδρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους νέους, που είπε ότι βλέπουν τις προοπτικές τους να μειώνονται. Είπε ότι γι' αυτή, χάρη στην πίστη αυτών των νέων, η Ευρώπη και στη βούληση του ελληνικού λαού θα πρέπει να ανασυσταθεί, να μιλήσουμε λοιπόν για το μέλλον της Ευρώπης. Το ίδιο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας νωρίτερα αναφέρθηκε και στα μεγάλα εθνικά ζητήματα. Με ευκαιρία, λοιπόν, με την ευκαιρία αυτού του επίσημου δείπνου που παρατέθηκε προς τιμήν του Γάλλου Προέδρου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα συνεχιστεί λοιπόν αυτό το επίσημο δείπνο. Εμείς θα προχωρήσουμε.